Άλλο ένα συνταρακτικό γεγονός έρχεται στο νέο κύκλο της σειράς. Φαίνεται πως ο αγαπημένος μας αστυνόμος Κουράκος θα προδώσει έναν πολύ καλό του φίλο. Ποιος όμως είναι αυτός και ποιος είναι ο λόγος? Όπως όλα δείχνουνε, η Δήμητρα και ο Ρέστης θα έχουν έναν επεισοδιακό χωρισμό. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το ψέμα του Ορέστη σχετικά με τον Κίμωνα Καπερνάρο. Ο Ρέστης θα αποκαλύψει πως πήρε την καρδιά του Κίμωνα και έτσι η Δήμητρα δεν θα το χωνέψει και θα χωρίσει μαζί με τον Ορέστη. Σε άσχημη κατάσταση, λοιπόν, μέσα στο αστυνομικό τμήμα βρίσκονται και ο Κουράκος και η Δήμητρα. Φαίνεται πως οι δυο τους θα ενώσουν τις μοναξιές τους και θα περάσουν μια καυτή νύχτα πάθους. Την επόμενη μέρα όμως δεν θα είναι το ίδιο για κανέναν. Ο Γιώργης Κουράκος μετανιώνει για την προδοσία του απέναντι στον καλό του φίλο τον Ορέστη και οι συνέπειες της πράξης του προβλέπονται ολέθριες. Στο νέο κύκλο θα γίνει ο μεγάλος χαμός. Άραγε θα καταφέρει να σταθεί ποτέ στα πόδια το Κουράκος και πώς θα αντιμετωπίσει τον Ορέστη όταν το μάθει αυτό? Από την άλλη πλευρά τώρα, το παρελθόν του Δημποσθένη, όπως θα δούμε, σιγά σιγά θα αρχίσει να ξετυπλώνεται. Μια δολοφονία που είχε διαπράξει στο παρελθόν έρχεται στο φως και θα ταράξει τη ζωή του. Ο Δημοσθένης Καπερνάρος, ο γνωστός αδίστακτος εγκληματίας, μπλεγμένος με τον υπόκοσμο, έκανε τα πάντα για να βγάζει από τη μέση όσους έμπαιναν εμπόδιο στα σχέδιά του. Ο γιος του Ιάκωβου είχε μπλακεί επίσης σε ένα σκοτεινό κύκλωμα το οποίο καταδίκασε σε θάνατο. Οι μέρες θα περάσουν και η αλήθεια θα βγει σιγά σιγά στο φως. Το Δημοσθένης κρυβόταν πίσω από τη δολοφονία του Σταύρου και ο λόγος δεν ήταν άλλον από να καλύψει για ακόμη μια φορά τα ίχνη του. Φαίνεται πως η Ασπασία υποψιάζεται ότι ο άντρας της κρύβει ένα πολύ περίεργο παρελθόν. Άραγε θα καταφέρει να το ανακαλύψει πριν να είναι αργά. Ο Σταύρος χάθηκε άδοξα, όπως και πολλοί ακόμη. Η Ασπασία καλείται να αποτελειώσει το Δημοσθένη. Σιγά σιγά τα εγκλήματα θα βγουν στο φως και τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!